και φίλοι, χαίρετε. Θα σας διαβάσω ένα email που με έχει συγκλονίσει. Δεν θα το κρύψω, με έχει συγκλονίσει αυτό το email. Και θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον νεαρό άνδρα που μου το έχει στείλει. Και θέλω να του πω προκαταβολικά ότι μου θυμίζει κάποιον άλλο νεαρό άνδρα στην ηλικία του 15 χρόνια πριν. Θα σας πω για αυτόν τον άλλον άνδρα στη συνέχεια. Λοιπόν, η ιστορία ενός νέου άνδρα είναι ο τίτλος που έχει βάλει ο ίδιος και πώς δεν ξεφεύγεις ποτέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό τα βίντεό σας. Χαίρομαι. Χαίρομαι που νέοι άνδρες παρακολουθούν τα βίντεό μας. Και θέλησα για πρώτη φορά να σας γράψω, μιας και έχετε αναφέρει σε πολλά βίντεο ότι θέλετε να υπάρχουν και επιστολές με την οπτική των ανδρών. Ναι, βεβαίως, θέλουμε, είναι ευπρόσδεκτες. Η δική μου ιστορία είναι μεγάλη, περίπλοκη και ζόρικη. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να ακουστεί και η φωνή ανθρώπων σαν εμένα που έχουν περάσει από πολύ σκοτεινά μονοπάτια και προσπαθούν να βγουν στην επιφάνεια. Αγάπη μου. Ψυχοθεραπεία δεν κάνω. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να τα αντιμετωπίσω όλα όσα έχω μέσα μου. Το ομολογώ. Και κυρίως φοβάμαι ότι αν κάνω και δεν πετύχει, αν κάνεις ψυχοθεραπεία δηλαδή και δεν πετύχει, θα έχω χάσει κάθε ελπίδα μου για τη ζωή. Κάνω κάποια βήματα μέσω βιβλίων ψυχολογίας και των βίντεο σας. Καταλαβαίνω αυτό που λες, το φόβο που έχεις, που λες και κυρίως φοβάμαι ότι αν κάνω ψυχοθεραπεία και δεν πετύχει, θα έχω χάσει κάθε ελπίδα μου για τη ζωή. Το καταλαβαίνω, είμαι όμως σίγουρη ότι θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Όταν θα είσαι έτοιμος θα μπορέσεις και θα το κάνεις. Αρχικά, όπως καταλάβατε, είμαι άνδρας. Είμαι μεταξύ 25 και 30 ετών. Εντελώς συμπτωματικά ο άνδρας για τον οποίο θα σου μιλήσω είναι στην ίδια ακριβώς ηλικία με σένα. Σπουδάζω και εργάζομαι στο εξωτερικό εδώ και λίγα χρόνια. Δεν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Ήρθα μωρό στην Ελλάδα, μετανάστης δηλαδή. Με τους γονείς μου. Μεγάλωσα σε μια περιοχή σε πολύ φτωχικές συνθήκες. Σε σπίτι λίγων τετραγωνικών, μια μεγάλη οικογένεια. Οι γονείς μου να λείπουν ατελείωτες ώρες εκτός σπιτιού και εγώ με τα αδέρφια μου να μεγαλώνουμε στον αυτόματο. Παιδιά που μεγαλώνουν στον αυτόματο. Αυτή η μάστιγα. Νιώθω ότι μεγάλωσα μόνος, ολομόναχος και πάντοτε έλεγα και λέω ότι μεγάλωσα μέσα στο κεφάλι μου. Αγάπη μου, αυτό ακριβώς δείχνει τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε κάνει πρόσφατα ένα βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αφού βλέπεις το κανάλι μας ίσως να το έχεις δει, αλλά αυτή η διαφυγή δια της φαντασίας, αυτό που λες μεγάλωσα μέσα στο κεφάλι μου, είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο παιδιών που έχουν μεγαλώσει με δύσκολο τρόπο. Ο πατέρας μου πάρα πολύ σκληρός, πότης, όχι αλκοολικός, όμως με πολλά νεύρα, να ξεσπάει και να χτυπάει τη μητέρα μου και εμένα που με έλειωνε στο ξύλο μιας και ήμουν αγόρι. Δεν έχει διαφορά ο πότης με τον αλκοολικό. Αυτός ο οποίος πίνει και εξ αφορμής του ποτού ή με δικαιολογία το ποτό εξασκεί βιαιότητα, είναι εθισμένος αν μη τι άλλο στη βία. Είναι βίος. Δεν έχει σημασία αν είναι πότης αλκοολικός. Σημασία έχει ότι είναι βίος. Με έβαζε να κάνω τον πατέρα και μου έλεγε πως πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου από όταν ήμουν 5 χρονών. Η γονεοποίηση του παιδιού. Κάτι το οποίο συνέβαινε παλιότερα σε όλες τις οικογένειες στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ξέρω εγώ, πριν 30, 40, 50 χρόνια, αλλά που συμβαίνει ακόμη και σε οικογένειες μεταναστών στο εξωτερικό, όχι μόνο ξένων όπως είστε εσείς, ενώ άλλων εθνών, αλλά και Ελλήνων. Δηλαδή αυτά τα οποία βίωσες εσύ, δεν νομίζω να έχει να κάνει μόνο με την εθνοτική σου προέλευση και εθνοτική σου καταγωγή και τη χώρα από την οποία προέρχονται οι γονείς σου. Έχουν να κάνουν με τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών σε μια χώρα όχι και τόσο φιλόξενη και κάτω από συνθήκες δύσκολες. Έχουν να κάνουν με τη φτώχεια, με την απαιδευσία. Και
την έλλειψη ψυχοεκπαίδευσης και την έλλειψη ουσιαστικής παιδείας. Όχι να πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο, να είναι ουσιαστικά καλλιεργημένος. Γιατί ξέρουμε και καθηγητές πανεπιστήμιου, όχι απλώς φοιτητές πανεπιστήμιου, οι οποίοι είναι πολύ κακοποιητικοί ως προς τα παιδιά τους. Αρχικά, επειδή εγώ ήμουν το μεγαλύτερο από τα αδέρφια και αγόρι, και επειδή έμαθα κατευθείαν τα ελληνικά σαν μητρική μου γλώσσα, αυτό φαίνεται και στον τρόπο που γράφεις, αψεγάδιαστα. Είσαι, μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλός στη γραφή. Εξαιρετικός. Και όχι μόνο ορθογραφία, αλλά και δομή της λεκτικής σου έκφρασης. Της γραπτής σου έκφρασης. Της γραπτής λεκτικής σου έκφρασης. Ο πατέρας μου ήθελε να το βοηθάω, να πηγαίνω σε υπηρεσίες, να κανονίζω έγγραφα ή σε δουλειές να διαπραγματεύομαι για το μερακάματό του και χίλια άλλα δυο, μέχρι να μάθει ο ίδιος τη γλώσσα ικανοποιητικά. Ποτέ δεν άκουσα μια καλή κουβέντα από αυτόν. Μόνο βρήσιμο, υποτίμηση και πολύ πολύ ξύλο. Θυμάμαι να με χτυπάει και μετά να με φτύνει. Να μου κουρεύει τα μαλλιά με το ζόρι. Δεν πήγαινα στο σχολείο όταν ήμουν στο Λύκειο, γιατί είχα μεγαλώσει και πλέον τις παίζαμε κανονικά και ήμουν μέσα στους μόλοπες. Δηλαδή η βία χειροτερεύσε, σε χτυπούσε, πως ήταν πολύ φυσιολογικό αντιδρούσεις και εσύ ως έφηβος και ήσουν μέσα στους μόλοπες και γι' αυτό δεν πήγαινες σχολείο. Τι να πω για τον πατέρα σου. Θυμάμαι να με χτυπάει και μετά να με φτύνει, να μου κουρεύει τα μαλλιά με το ζόρι. Έζησες κι εσύ στις σκηνές απείρου κάλλους παιδικής κακοποίησης. Ένα γρίμι έγινα. Κατέληξα να χάσω 1-2 χρονιές. Αφού δεν πήγαινα σχολείο, κατέληξα να μπλέξω με κακές παρέες στο λεγόμενο περιθώριο. Παιδιά μεταναστών ή παιδιά Ελλήνων, αλλά πολύ φτωχά και παρατημένα, που κάναμε τσογλανιές. Νομίζω δεν θα κάνουμε μόνο το ότι είναι μετανάστες κάποια παιδιά που μπλέκουμε το περιθώριο. Νομίζω είναι η φτώχεια και η ελλειπής διαπαιδαγώγηση. Ξαναλέω όμως, η ελλειπής διαπαιδαγώγηση μπορεί να υπάρχει και από γονείς που δεν είναι φτωχοί και που δεν είναι αμόρφωτοι. Κόντρες με μηχανές, μικροκλοπές, τσαμπουκάδες, χρήση ουσιών, σεξουαλικές σχέσεις από 13 χρόνων, όλες τοξικές και περίεργες, άρρωστες θα έλεγα. Κατέληξα να μην μένω στο σπίτι για κάποιες μέρες και δεν με ψάξε κανείς. Εννοείται ότι ένιωθα και ρατσισμό και περιθώριο. Ένιωθα ότι είμαι βρώμικος και λόγω καταγωγής και λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Η μάνα μου, μια συγκαταβατική γυναίκα, πολύ παθητική σε ό,τι συνέβαινε, που και που ήταν τρυφερή, αλλά κυρίως ήταν θλιμμένη και μουγγή. Σας είναι εξαρτώμενη, ακούγεται η μάνα σου, ξεκάθαρα. Σε κάποια φάση, έχοντας φτάσει πια 18 χρόνων και έχοντας χάσει 2 τάξεις στο σχολείο, με προσέγγισε μια καθηγήτριά μου να με οθήσει να τελειώσω το σχολείο, γιατί εγώ σκόπευα να το αφήσω και να αφιερωθώ στο μικροέγκλημα από που πλέον έβγαζα χρήματα. Ξέρω ότι είναι ακραία αυτά που γράφω, αλλά είναι αλήθεια μου. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω. Έχω δουλέψει με παιδιά σαν και σένα στο παρελθόν. Σε πιστεύω. Ότι μπορεί να είσαι ευφιέστατος. Μπορεί να έχεις όλες τις ικανότητες να μπορείς να ζήσεις και να αναπτυχθείς όσο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνεις να σε οθήσουν στο να σκέφτεσαι να αφήσεις το σχολείο και να αφιερωθείς στο μικροέγκλημα που πλέον έβγαζες χρήμα. Ελπίζω να μην με συχαίνεστε και να μην κρυθώ αυστηρά, αν και το αξίζω. Σε καμία περίπτωση δεν σε συχαίνουμε, σε καμία περίπτωση δεν σε κρίνω αυστηρά και σου το υπόσχομαι ότι όποιος πάει στα σχόλια να γράψει τοξικότητες για σένα θα μπει σε απόκρυψη. Θα σε προστατέψω πώς προστατεύω τον κάθε άνθρωπο που μοιράζεται την ιστορία του και ανοίγει την ψυχή του εδώ, στο κανάλι μας. Η καθηγήτρια μου είπε πως είμαι έξυπνος και έχω καλή καρδιά. Δεν ξέρω που το είδε, ειλικρινά, η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα των ανθρώπων που είναι κακοποιημένοι.
και να κάνω κάτι με αυτό. Η καθηγήτριά μου είπε πως είμαι έξυπνος και έχω καλή καρδιά και να κάνω κάτι με αυτό. Χάρη σε αυτή τη γυναίκα και στο πείσμα μου έκατσα και διάβασα αγάπη μου. Ξεκίνησα μόνο στο σχολείο από την αρχή. Έμαθα ορθογραφία, μαθηματικά, τα πάντα από την αρχή. Μπράβο, είσαι πανέξυπνος εντάξει. Λίγα χρόνια μετά έδωσα πανελλήνιες. Πέρασα σε άλλη πόλη, στην άλλη άκρη της χώρας, σκοπίμως για να γλιτώσω από την οικογένειά μου και από τις παρέες με τις οποίες είχα μπλέξει. Εγώ θέλω να πω ότι σε θαυμάσω. Αυτό θέλω να πω. Πραγματικά σε θαυμάσω. Πίστευα πως δεν έχω τίποτα καλό μέσα μου, μόνο βρωμιά και σκοτάδι. Όχι, έχεις πολλά καλά μέσα σου. Και η βρωμιά και το σκοτάδι ήταν γύρω σου, όχι μέσα σου. Το να καταφέρω να σπουδάσω με έκανε να νιώσω λίγο καλύτερα με μένα. Έμεινα ολομόναχος όσο σπούδασα. Δεν έκανα ποτέ φίλους. Δεν μίλησα με κανέναν ποτέ φιλικά στην πόλη που πήγα να σπουδάσω. Έμενα όλη μέρα σπίτι, διάβαζα, άκουγα μουσική, έβλεπα ταινίες, διάβαζα βιβλία και ανακάλυψα τη μαγεία της λογοτεχνίας, της ποίησης και δεν πίστευω ότι υπάρχει τόση μορφιά. Μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ με συγκίνησα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Γιατί είσαι σαν ένα σπόρο, ο οποίος φυτεύτηκε μέσα στο βούρκο και όμως έτσι βλέπεις δειλά τα πράσινα φυλλαράκια να ξεμητούν από ένα πολύ λερωμένο έδαφος που είναι σαν βούρκος και βγαίνει ένα υπέροχο φυτό. Και εδώ έχουμε ένα υπέροχο σκυλί. Ξέρω ότι είναι 2 το πρωί, αλλά ήθελα πολύ να κάνω αυτό το βλόγκ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να με αφήσεις. Μπορείς να καθίσεις εκεί σαν ένας καλός σκύλος. Σε ευχαριστώ. Ένιωθα ότι δεν αξίζω να διαβάζω τόσο όμορφα πράγματα. Αυτό είχε να κάνει σαφώς με τη χαμηλή σου αυτοεκτίμηση αυτό το πράγμα. Και εσύ και ο καθένας αξίζει να διαβάζει πανέμορφα πράγματα. Ήμουν μόνος για μήνες, αλλά ένιωθα φαινομενικά καλά. Καλύτερα από όταν ήμουν στην Αθήνα. Είχα πολύ καλές επιδόσεις στη σχολή. Δεν τόλμησα ποτέ μέσα μου να αγγίξω όσα μου συνέβησαν όσο ήμουν παιδί και έφηβος, μέχρι που γνώρισα μια κοπέλα στην ίδια ηλικία με μένα. Δηλαδή έρχεσαι αγάπη μου να μας επιβεβαιώσεις αυτό που λέμε τόσες φορές εδώ στο κανάλι, ότι μέσα από τις ερωτικές μας σχέσεις ερχόμαστε σε επαφή. Το δεκάλεπτο τουλάχιστον απολογούμε. Ότι μέσα από τις ερωτικές μας σχέσεις ερχόμαστε σε επαφή με τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας. Και αυτό είναι τόσο ουσιώδης οι ερωτικές μας σχέσεις. Και γι' αυτό τα περισσότερα βίντεο που κάνουμε έχουν σχέση με τις ερωτικές σχέσεις. Όχι επειδή ο έρωτας είναι το παν, αλλά επειδή είναι ένας δρόμος, ένα πεδίο στο οποίο μαθαίνουμε πράγματα για μας και βλέπουμε πράγματα στην πράξη. Λοιπόν, είχες πολύ καλές επιδόσεις στη σχολή, μπράβο. Δεν τόλμησες ποτέ μέσα σου να αγγίξεις όσα σου συνέβηκαν όσο ήσουν παιδί και έφηβος, μέχρι που γνώρισες μια κοπέλα. Απλώς την έκανα τη στο Facebook. Δεν είχε φωτογραφίες, δεν είχε τίποτα. Μόνο ανέβαζε μουσικές και εικόνες από τοπία, από βιβλία, από ποίηματα. Αρχίσαμε να μιλάμε, χιουμοριστικά στην αρχή, λέγαμε βλακίες και το ένα έφερε το άλλο. Ανοιχτήκαμε απίστευτο ένας τον άλλον και της είπα την ιστορία της ζωής μου, πράγματα που δεν είχα πει ποτέ σε κανέναν ούτε στον εαυτό μου. Αυτό το κάνει ο έρωτας. Ήταν ερωτευτής, έστω και πλατωνικά, έστω και virtual, έστω και φαντασιακά. Θες να τα πεις όλα στον άλλον. Δεν την είχα δει, δεν ήξερα πώς έμοιασε. Μιλούσαμε για 3-4 χρόνια έτσι. Ένιωθα μια τρυφερότητα και μια έλξη για αυτή την κοπέλα. Προερχόταν και αυτή από πολύ προβληματικό περιβάλλον, αλλά όχι τόσο άρρωστο όσο το δικό μου. Εκείνη παρέμενε αγνή εντός αγωγικών, ήταν παρθένα, αν και 20 φεύγα χρονών. Εγώ είχα πολλές εμπειρίες, όλες χυδαίες και βρώμικες. Δεν ήταν κάτι μη συνενετικό ποτέ. Σε ευχαριστώ πολύ που το ξεκαθάρισες. Εννοείς ότι δεν είχες κάνει κάτι που να μην είναι συνενετικό και να είναι στην ίδια ηλικία.
Μιλούσαμε ώρες και μέρες ολόκληρες. Ένιωθα ότι για πρώτη φορά είχα έναν άνθρωπο στη ζωή μου. Ποτέ ξανά δεν το είχα νιώσει. Δεν με απέρριψε αν και ήμουν μετανάστης, παραβατικός, χρήστης κάναβης μέχρι και σήμερα. Θα πείτε σίγουρα ότι και αυτή είχε συνεξάρτηση. Πολύ πιθανό, αλλά και εγώ δεν πήγαινα πίσω. Για να κάνω ένα fast forward στην ιστορία μου, τελείωσα τις σπουδές μου και πήρα κάτι σαν υποτροφία και έφυγα στο εξωτερικό, γιατί ο πατέρας μου άρχισε να μου ζητάει χρήματα και να με απειλεί μόλις έμαθε ότι βγάζω χρήματα από δουλειά που βρήκα στην Ελλάδα με τη βοήθεια καθηγητή από τη σχολή που μου είχε συμπάθεια και ίσως και εκτίμηση. Είμαι σίγουρη ότι τους είχε και εκτίμηση. Έφυγα αμέσως και ενώ είχα πει ότι θα ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου και θα ξεγράψω τους γονείς μου, πλέον τους έχω φέρει στη χώρα που ζω για να έχουν και αυτοί καλύτερη ζωή. Τι κάνεις, ρε αγάπη μου, στον εαυτό σου. Τι κάνεις. Συνεχίζεις τη γονιοποίηση. Τη συνεχίζεις. Και τη συνεξάρτηση από τους γονείς. Τον πατέρα μου ακόμα τον βλέπω και τον συχαίνομαι και περισσότερο εμένα που ακόμα τον βοηθάω παρά το κακό που μου είχε κάνει. Η κοπέλα με την οποία μιλούσαμε σε κάποια φάση χάθηκε. Κάναμε ένα χρόνο να μιλήσουμε και όταν εμφανίστηκε ξανά από μηνύματα μου είπε πως είχε βρει αγόρι και γι' αυτό ξέκοψε. Αρχίσαμε να μιλάμε ξανά και να συζητάμε πάλι όλα μας τα υπαρξιακά και ψυχολογικά και κάναμε κουράγιο ο ένας τον άλλο. Λέγαμε λόγια αγάπης και κατανόησης. Σε παρακαλώ πολύ, κάνω βίντεο. Σε παρακαλώ πολύ, σε αγαπώ. Σε εκτιμώ, αλλά κάνω βίντεο. Μπορείς να σε παρακαλώ να πας στο κρεβάτι σου. Ευχαριστώ. Θα τελειώσω σε λίγο και θα ασχοληθώ μαζί σου. Ξέρω ότι είναι η ώρα που κάθομαστε στο καναπέ, αλλά πήρα αυτό το email και θέλω να κάνω βίντεο. Σε παρακαλώ, άσε με να κάνω βίντεο. Λέγαμε λόγια αγάπης και κατανόησης. Κάπως το έφερε και αρχίσαμε σιγά σιγά να κάνουμε πιο ερωτικές συζητήσεις. Κάτι το οποίο είχα προσπαθήσει στο παρελθόν μαζί της, αλλά εκείνη το απέφευγε. Κάπως έτσι αρχίσαμε να ανταλλάζουμε φωτογραφίες. Έβλεπα μόνο το σώμα της. Το πρόσωπό της δεν το είχα δει ποτέ. Εκείνη είχε δει το δικό μου. Καταλήξαμε να κάνουμε σεξ την όλη μέρα, κάθε μέρα, και συνειδητοποίησα πως το σεξ για μένα είναι ένας τρόπος αποφυγής άγχους και εκτόνωσης, αλλά με τον κακό τρόπο. Μιλάς για τον εθισμό από το σεξ. Το sexting ήταν άρρωστο πάλι και φαινόταν ότι και οι δυο μας έχουμε απίστευτα ψυχολογικά από αυτά που αποζητούσαμε σεξουαλικά. Είχα δεθεί απίστευτα μαζί της. Πλέον ένιωθα ότι την ξέρω, ότι είναι η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου. Την αγαπούσα. Έτσι ένιωθα. Κάναμε μαζί σχέδια και υγιή σχέδια και αυτοκαταστροφικά σχέδια. Ήθελα να τη δω. Δεν ήθελε. Εξαφανίστηκε πάλι για κάποιο καιρό και αυτό με τρέλανε. Έκλεισα εισιτήρια να πω να τη βρω στην πόλη της με ό,τι στοιχεία είχα για εκεί. Δεν την έβρισκα, δεν μου απαντούσε σε μηνύματα, τηλέφωνα, πουθενά. Είχα τρελαθεί κανονικά. Πέρασα ένα μήνα λιώμα στο αλκοόλ και όταν εμφανίστηκε ξανά μου είπε πως είμαι τρελός και άρρωστος και πως την πιέζω ενώ δεν έχουμε τίποτα πραγματικό και όμως συνέχισε να μου μιλάει για καιρό. Εξαφανίστηκε και πάλι. Κάπως έτσι πέρασα συνολικά περίπου 6 χρόνια από όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε. Εγώ άλλαξα 5 χώρες προσπαθώντας να βρω ηρεμία μέσα μου με τους δαίμονες, όμως να με κυνηγάνε και να με ρουφάνε πίσω. Τελικά η κοπέλα εμφανίστηκε ξανά και μου αποκάλυψε ότι η ιστορία που μου είχε παρουσιάσει για τη ζωή της δεν ήταν ακριβώς αληθινή. Το όνομά της ήταν άλλο, είχε μια πιο φυσιολογική ζωή από όσο παρουσίαζε. Είχε αγόρι όλα αυτά τα χρόνια και τον απατούσε μαζί μου. Είδα το πραγματικό της πρόσωπο, μου έλεγε ότι δεν ήθελε να τη δω γιατί δεν ήταν όμορφη. Κι όμως ήταν πολύ όμορφη, προβληματική όμως πολύ. Σαν εμένα. Η κοπέλα αυτή μου έχει πει πολλές φορές να πω σε ψυχολόγο, δεν το άντεχα και ακόμα δεν αντέχω να πω τι έχω περάσει. Ντρέπομαι για αυτό που είμαι. Και για το πόσο βλάκας ήμουν και την πίστευα. Πίστευα ένα ψεύτικο προφίλ, την αγάπησα από μακριά. Αγάπη μου, shit happens. Θα το πω πολλές φορές μέχρι να το εμπεδώσω. Πού θέλω να καταλήξουμε όλα αυτά? Ότι οι δαίμονες ακόμα μου τρώνε την ψυχή.
Ακόμα δεν έχω δύναμη να πάω σε ψυχολόγο, ενώ θέλω και ξέρω πως το χρειάζομαι. Ακόμα δεν έχω αποδεχθεί ότι είμαι ο μετανάστης, ήμουν ο φτωχός κακός μαθητής, το παιδί που κοιτούσε όλη η κοινωνία με αηδία, που ο πατέρας του το έκανε ένα μηδενικό από παιδί και πλέον το βλέπει μόνο σαν κινητό πορτοφόλι, ότι η κοπέλα αυτή που ήταν η μοναδική που ένιωσε αγάπη και δεν ήθελα μόνο σεξ ήταν ένα ψέμα. Όχι, δεν ήταν ένα ψέμα η κοπέλα αυτή, απλώς σου είχε πει ψέματα. Και η ψυχοπαθολογική έλξη και σύνδεση που είχε μαζί σου ήταν αληθινή, δεν ήταν ψεύτικη. Κατά βάθος δεν πιστεύω ότι θα με βοηθήσει ένας ψυχολόγος και πονάω γι' αυτό. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου αγάπη και δεν το γράφω για να με λυπηθεί κανείς, ούτε για να δημιουργήσω ντράμα, αλλά έτσι είναι. Είμαι loveless, είμαι χωρίς αγάπη από τη μέρα που γεννήθηκα και δεν ξέρω αν αυτό θα διορθωθεί με ψυχοθεραπεία. Join the club. Έλα εδώ στην παρέα μας. Είμαστε πολύ loveless. Είμαστε πολλοί που δεν έχουμε αγαπηθεί. Εδώ πέρα. Έλα στην παρέα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας γράφεις. Φοβάμαι, είμαι loveless από τη μέρα που γεννήθηκα και δεν ξέρω αν αυτό θα διορθωθεί με ψυχοθεραπεία. Φοβάμαι πως αν δεν διορθωθεί θα έχω χάσει κάθε μου ελπίδα. Βλέποντας τα βίντεό σας και διαβάζοντας βιβλία ψυχολόγων και ψυχιάτρων, Γιάλωμ τελευταία, έχω διαβάσει και εγώ τον Γιάλωμ. Από τον κύριο πέθανε η γυναίκα του, όμως δεν γράφει το ίδιο. Παίρνω κάποιες απαντήσεις, νιώθω κάποια ανακούφιση, αρχίζω να βάζω σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα, να εκλογικεύω και να κατανοώ αρκετά. Λάκη μου, όπως σου έχω πει και προηγουμένως, κάνω βίντεο. Ξέρω ότι θες να καθίσουμε στον καναπέ, αλλά σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να είσαι ευγενικός. Και αυτό το παιδί είναι σαν εσένα, όπως την του. Πώς εσένα που ήσασταν 7 σκυλάκια και σας έβαλα μέσα στη σακούλα και σας έριξα στον κάδο των σκουπιδιών και πέθαναν τα 4 αδερφάκια σου μαζί σου μέσα στη σακούλα και εσύ σου ένα από τα 3 που επιβίωσες και επειδή σου ένα από αυτά που επιβίωσες έχεις τραύμα μέσα σου, αγάπη μου. Και παθαίνει σύνθετη διαταραχή. Έχει σύνθετη διαταραχή με τον τραυματικό στρες. Και όταν αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα σου, γίνεσαι ταυτούλης. Έτσι είναι και αυτό το παιδί. Θα ασχοληθεί μαζί σου η μαμά σου μετά. Εντάξει. Εντάξει. Δεν φαίνεται στην κάμερα πώς με κοιτάει. Με κοιτάει με κάτι μάτι. Θα ασχοληθώ μαζί σου. Εντάξει, αγαπητή μου. Εντάξει, μωρό μου. Θα ασχοληθώ και μαζί σου. Ψυχή μου. Μαντάρες μου. Μαντάρες μου. Τελειώνω τώρα και θα ασχοληθώ. Βλέποντας τα βίντεό σας και διαβάζοντας βιβλία ψυχολόγων και ψυχιάτρων, παίρνω κάποιες απαντήσεις, νιώθω κάποια ανακούφιση, αρχίζω να βάζω σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα, να εκλογικεύω και να κατανοώ αρκετά. Όμως αυτή η εσωτερική φωνή που μου λέει συνεχώς πόσο βρώμικος και προβληματικός είμαι, εσωτερικός κριτής, έτσι το λέει ο Pete Walker στο βιβλίο του Thriving and Surviving, for CPTSD. Και ταυτόχρονα με οδηγεί συνέχεια σε λύσεις όπως το χόρτο και το αλκοόλ, με κάνει να χάνω κάθε ελπίδα. Έχει θέμα μεθυσμού. Φαινομενικά είμαι ένας πετυχημένος άνθρωπος για την ηλικία μου. Έχω πετύχει στη δουλειά μου, αν και πολύ μικρός, και όλοι με θεωρούν genius, ηλιοφυΐα δηλαδή, αυτοδημιουργητό. Βγάζω πολλά λεφτά και έχω καταφέρει να ζω επιτέλους καλά. Μέσα μου όμως είμαι ακόμα το ευαίσθητο μικρό αγόρι που θέλει στήριξη και αγάπη και δεν τη βρήκε ποτέ. Εύχομαι να μην σας κούρασα πάρα πολύ και να μην γίνω στόχος αρνητικών σχολείων και επίκρισης αν γενικά γίνει το mail μου βίντεο. Στο υπόσχομαι εγώ θα μπει σε απόκρυψη όποιος γράψει οτιδήποτε αρνητικό. Στο υπόσχομαι αγάπη. Ελπίζω να συνεχίσετε το ίδιο δυναμικά το έργο σας και να καταφέρετε ακόμα περισσότερα με εκτίμηση. Λοιπόν, θέλω να σου πω respect. Η λέξη respect στα αγγλικά σημαίνει σεβασμός. Έχω μεγάλο σεβασμό για σένα διαβάζοντας αυτό που έχεις γράψει. Είσαι υπέροχος. Είσαι αξιέπαινος. Και δεν έχεις τίποτα για το οποίο να ντρέπεσαι. Ξέρω όμως ότι αυτά τα λόγια τα ακούς και δεν τα πιστεύεις. Θα σκέφτεσαι ότι σου τα λέω επειδή είμαι ψυχολόγος ή σου τα λέω για να νιώσεις καλύτερα. Είναι όμως η αλήθεια. Κάτι είδε σε σένα η καθηγήτρια σου τότε στο Λύκειο, κάτι βλέπω εγώ σε σένα τώρα και σίγουρα κάτι βλέπουν και σε σένα άλλοι άνθρωποι οι οποίοι όπως είπες σε θεωρούν genius που είσαι και αυτό δημιουργείται.
Λοιπόν, αγαπητέ, έρχεσαι από ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Πραγματικά σε θαυμάζω γιατί δεν είχες κανένα αίρισμα. Κανένα αίρισμα είναι το στήριγμα. Είχες κανένα αίρισμα, κανένα απολύτως αίρισμα μεγαλώνοντας. Και κατάφερες να βρεις μόνος σου μέσα σου τα αίρισματα μεγαλώνοντας μέσα στο μυαλό σου. Είσαι υπέροχος, είσαι φοβερός. Θέλω να σου πω ότι γνωρίζω και άλλα παιδιά σαν και εσένα. Και θέλω να σου πω ότι η ψυχοθεραπεία όντως βοηθάει. Τώρα θα σου πω την ιστορία που μου θύμισες. Όταν ήμουνα στην ηλικία σου περίπου, είχα αρχίσει να γράφω το πρώτο μου βιβλίο και εγώ τότε πίστευα ότι ήμουνα... Δεν πίστευα πολύ για πολλά για τον... Είχα όνειρα και δούλευα γι' αυτά, αλλά δεν στόχευα μακριά. Τέλος πάντων, δεν έψαξα καν καλά. Στον πρώτο εκδοτικό οίκο που μου είπαν, πήγα. Εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο ήταν συνέκδοση, δηλαδή έδινε χρήματα και ο εκδοτικός οίκος έδινε και εγώ. Και μου λέει ο ιδιοκτήτης του εκδοτικού, ξέρεις, δεν θα το στείλω στα βιβλιοπωλεία, θα το στείλω στα περίπτερα. Εγώ του λέω, μα γιατί αυτό το πράγμα, γιατί όχι στα βιβλιοπωλεία. Μου λέει, άμα μου το ζητήσει κάποιο βιβλιοπωλείο, θα το στείλω, αλλά θα το στείλω στα περίπτερα. Και εκ των υστέρων, θυμήθηκα τώρα, μου είχε κάνει μία πρόταση, τότε ήταν ο καιρός του 2005, ο καιρός που οι έντυπες εφημερίδες κυκλοφορούσαν και ο κόσμος τις αγόραζε, και ειδικά τις κυριακάτικες. Και μου είχε κάνει μία πρόταση να το δώσουμε μια εφημερίδα μεγάλες κυκλοφορίες και εγώ τότε έλεγα, μα θέλω να γίνω συγγραφέας, έγινε το πρώτο μου βιβλίο μόλις βγει να το δώσεις μαζί με την εφημερίδα. Ενώ τώρα που το σκέφτομαι, αν το είχα δεχθεί να το έδινε μαζί με την εφημερίδα, τότε ήταν πάρα πολύ καλό, τέλος πάντων. Κλείνουμε την παρένθεση. Καλά, αυτό το βίντεο έγινε χυλάκι μέσα, έχει αναλαμπές, ό,τι θέλεις έχει. Έτσι, για του λόγου το ακριβές είναι 2:30 το πρωί τώρα που το γυρίζουμε. Λοιπόν, και το βιβλίο μου, η ανατομία μιας γυναίκας, κυκλοφορούσε στα περίπτερα. Με πήρε τηλέφωνο ένα αγόρι στην ηλικία σου και ήρθε στο γραφείο μου. Και μου λέει, κυρία Θεκλή, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλία. Έχω διαβάσει μόνο περιοδικά και τα περιοδικά που έχω διαβάσει είναι τσόντες μου. Πήγα στο περίπτερο να πάρω τσιγάρα και αλκοόλ, ήταν αλκοολικός αυτός, και είδα το βιβλίο σου που είχε τίτλο «Ανατομία μιας γυναίκας» και σκέφτηκα, λέει, πως θα είχε μέσα γυμνές φωτογραφίες. Γιατί ήταν και μέσα σε σελοφάν το βιβλίο, τυλιγμένο. Και δεν μπορούσα, μου λέει, και έλεγε να λέει «Ανατομία μιας γυναίκας», σημαίνει θα έχει γυμνές φωτογραφίες. Πήρα το βιβλίο σου, μου λέει, πήγα στο σπίτι και όταν το άνοιξα, μου λέει, άρχισα από περιέργεια να διαβάζω την πρώτη σελίδα και ήταν το πρώτο και μοναδικό βιβλίο που έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Και ήταν πάνω από 25 αυτός. Και κατάλαβα, μου λέει, ότι πρέπει να έρθω στο ψυχολόγο, στη ψυχοθεραπεία. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν είχε τελειώσει το σχολείο, για ένα παιδί το οποίο δούλευε σε μια δουλειά, πώς να το πω, μια δουλειά που ήταν ανειδικευτός, ήταν εργατικό δυναμικό, ανειδίκευτο στη δουλειά που δούλευε, όπως είχε σοβαρό ζήτημα με το αλκοόλ, πολύ σοβαρό ζήτημα με το αλκοόλ, με τον αλκοολισμό. Είχε έναν πατέρα απείρου κάλους, ο οποίος θα γινόταν κολλητός με το δικό σου τον πατέρα, δηλαδή είχε μεγαλώσει με παρόμοιο τρόπο από πλευράς πατέρα με αυτόν που είχες μεγαλώσει εσύ. Μικροπαραβάσεις, ιστορίες κακά και δεν είχε και τη μόρφωση που έχεις καταφέρει να αποκτήσεις εσύ. Και αυτό το παιδί κατάφερε να χρησιμοποιήσει την ψυχοθεραπεία υπέρ του, έκανε ψυχοθεραπεία και έκανε μεγάλες πρόοδους στη ζωή του. Και η κυριότερη πρόοδος που έκανε, θα σου μιλήσω για εξωτερικές πρόοδους, γιατί εσύ το ξέρεις πολύ καλά ότι οι εξωτερικές πρόοδοι δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι να έχουμε χρήματα, δεν μας κάνει ευτυχισμένους, δεν μας κάνει ευτυχισμένους το να πάρουμε πτυχία, το να έχουμε θέσεις, δεν μας κάνει ευτυχισμένους το να είμαστε διάσημοι, θα σου πω εγώ, δεν μας κάνει ευτυχισμένους το να είμαστε δημοφιλείς. Αυτό μας κάνει ευτυχισμένους είναι να μερώσουμε, να ηρεμήσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Αυτό το παιδί κατάφερε μέσω της ψυχοθεραπείας, ήταν θεραπευόμενος, να δαμάσει τους εσωτερικούς του δαίμονες και να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής του, να έχει ποιότητα ζωής. Δηλαδή να αγαπάει τον εαυτό του, να τον εκτιμάει και να κάνει επιλογές οι οποίες να το βοηθάνε
στην καλυτέρευση της ζωής του. Εννοείται ότι είχε περάσει τότε και ένα εξάμηνο, μετά από δική μου επιμονή, είχε περάσει και ένα εξάμηνο σε κλειστή μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ. Γιατί η ψυχοθεραπεία από μόνη της δεν σε βοηθάει να απεξαρτηθείς από ουσίες και αλκοόλ. Έχεις δύο εξαρτήσεις, το χόρτο όπως αναφέρεις και το αλκοόλ. Σκέψου σοβαρά και αυτή την πιθανότητα, αυτό το ενδεχόμενο να κάνεις απεξάρτηση. Σκέψου το σοβαρά. Στο email που μου έχει στείλει, θα σου συστήσω κάποιους συναδερφούς ψυχολόγους που γνωρίζω που είναι σε χώρες ευρωπαϊκές και μιλάνε ελληνικά και κάνουν και συνεδρίες μέσω Skype, αν θες, όταν θα είσαι έτοιμος, όποτε θα είσαι έτοιμος, θα μπει σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της ψυχοθεραπείας και ξέρεις ποια θα είναι η θάκη σου, αγάπη μου, ότι θα μπορείς να σε δεις όπως σε βλέπουμε εμείς τώρα μέσα από αυτό το βίντεο και θα μπορείς να σε αγαπάς όπως την αγάπη που νιώθω πραγματικά τώρα σαν μάνα. Νιώθω αγάπη από μέσα μου και σένα. Αγαπώσαι. Και θα έρθει η στιγμή που θα αγαπάς και εσύ τον εαυτό σου. Αυτό το μικρό παιδί, γιατί πάντα κουβαλάμε μέσα μας αυτό το μικρό παιδί και μέσω της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας μπορούμε επιτέλους να συγχωρέσουμε και να αγαπήσουμε αυτό το μικρό παιδί. Απολογούμε που το βίντεο ή το επεισοδιακό, αλλά διάβασα το email πρωτού πάω για ύπνο και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτό το βίντεο. Μου άγγιξε την καρδιά της καρδιάς μου, την ψυχή της ψυχής μου άγγιξες. Γεια μου, σε παρακαλώ. Κάνε αυτό το δώρο στον εαυτό σου, μπορείς. Τα δύσκολα έχουν περάσει, απλώς τώρα χρειάζεται να κάνεις το, όχι εύκολο, είναι δύσκολο η ψυχοθεραπεία, αλλά να κάνεις το κομμάτι εκείνο στο οποίο κλείνεις τις πληγές. Και πλέον να μην επιτρέπεις να ανοίγουν καινούργιες. Σ' αγαπώ. Σχόλια αγάπης, σχόλια συμπαραστασής, οτιδήποτε επικριτικό, ξενοφοβικό, ρατσιστικό κλπ. Σχόλιο, αποκρύψει κατευθείαν. Γεια. Το μοντάζ αυτού του βίντεο, μετά από όλα κούλης έχει ησυχάσει, και σκέφτομαι ότι έχω ξεχάσει κάτι. Έχω αφήσει κάτι πίσω. Όσον αφορά στο κομμάτι του ερωτισμού και της σεξουαλικότητας. Γράφεις ότι ξεκίνησες πολύ νωρίς τη σεξουαλική σου ζωή από τα 13 σου και ότι οι σχέσεις σου ήταν όλες τοξικές και προβληματικές. Και δίνεις αρκετή έμφαση στη μεγάλη σου σχέση, στη μακροχρόνια σου σχέση, την 6 χρόνων σχέση, η οποία ήταν διαδικτυακή. Δεν πάβει όμως να ήταν σχέση. Και εσύ ο ίδιος εντοπίζεις ότι υπήρχαν στοιχεία στη μεταξύ σας αλληλεπίδραση και ειδικά όταν μπήκατε στο ερωτικό κομμάτι, στο sexting, υπήρχαν στοιχεία τα οποία σε τρομάζουν. Και σου δείχνουν ότι υπάρχει μια παθολογία και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, αν δεν το έχεις διαβάσει ήδη, θέλω να διαβάσεις το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Robin Norwood, το οποίο είναι ένα από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει και έχουμε συζητήσει για όσους βρίσκονται στο κανάλι στη συμμετοχή. Αλλά μπορείς να το βρεις το βιβλίο και να το πάρεις και να το διαβάσεις. Που μιλάει για τη συνεξάρτηση. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε προτού αρχίσει να κυκλοφορεί ο όρος της συνεξάρτησης και είχε να κάνει με τις κόρες αλκοολικών πατεράδων και τις επιλογές που έκαναν μετά στην ερωτική του ζωή και στην προσωπική του ζωή. Ξέρουμε σήμερα ότι η συνεξάρτηση είναι ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει όχι μόνο γυναίκες αλλά και άντρες. Δεν σου κάνω διάγνωση αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα έχεις αρκετά στοιχεία συνεξάρτησης πάνω σου. Plus, πλέον τα στοιχεία της εξάρτησης για τα οποία σου είπα προηγουμένως ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνεις στοχευμένη απεξάρτηση. Λοιπόν, όσον αφορά στο ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι, θα σου πω από την κλινική μου πείρα, τα λέω κλινική πείρα ενώ από την πείρα που έχω από τη δουλειά μου στο γραφείο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ψυχοθεραπεία και ξαναχτίζουν ουσιαστικά τη σχέση τους με τον εαυτό τους,
και θεραπεύουν τα εσωτερικά τους τραύματα και απεξαρτούνται κιόλας από τις εξαρτήσεις που τυχόν έχουν, τότε μπορεί να ανακαλύψουν ότι αυτοί οι ίδιοι έχουν μια εξαιρετικά διαφορετική πλευρά στον έρωτα και στο σεξ. Γίνεται αυτό. Όταν τα βρεις με τα μέσα σου, όταν γιατρέψεις το μικρό πληγωμένο παιδί μέσα σου που κουβαλάς και κλαίει αλίπητα, γοερά και είναι, όπως είπες πολύ χαρακτηριστικά, loveless, χωρίς αγάπη, τότε θα ανακαλύψεις ότι μπορείς και στις ερωτικές σου σχέσεις που θα έχεις, στην ερωτική σου σχέση που θα έχεις και στη σεξουαλική πράξη, να είσαι πολύ διαφορετικός από ό,τι έχεις λειτουργήσει μέχρι τώρα. Γιατί όσον αφορά στη σεξουαλικότητα, πολλές φορές παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστεί ψυχικά και σωματικά και ακόμη και παιδιά που έχουν τραυματιστεί και σεξουαλικά, εσύ δεν αναφέρεις ευτυχώς να έχεις βιώσει κάτι τέτοιο, έχεις βιώσει όλα όμως τα άλλα τα τραύματα μαζί και σε μεγάλο βαθμό, βρίσκουν τον εαυτό τους προτού κάνουν θεραπεία αυτά τα παιδιά τα πολυτραυματισμένα ψυχικά και σωματικά, βρίσκουν τον εαυτό τους να είναι καταναγκαστικός όσον αφορά στο σεξ. Δηλαδή να βγάζουν συμπεριφορές σεξουαλικές έντονες, συμπεριφορές οι οποίες να τους τρομάζουν και τους ίδιους, να φτιάχνονται με εικόνες που να φαίνονται παράξενες ή μέσω του cyber, του sexting κλπ. Αυτό θεραπεύεται. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν έτσι πολύ δύσκολο όπως έζησες και εσύ, και αυτό έβγαινε και στην σεξουαλική και ερωτική τους ζωή με κάποιες συμπεριφορές έτσι που και οι ίδιοι δεν τις ήθελαν, ότι όταν θεράπευσαν την ψυχούλα τους, ανακάλυψαν ότι πλέον ήταν ντροπαλοί άνθρωποι, με την καλή έννοια ντροπαλοί, με εδώ, και άνθρωποι που έβγαζαν πάρα πολύ τρυφερότητα. Η κοπέλα αυτή, με την οποία είχες για 6 χρόνια αυτή τη διαδικτυακή σχέση, σίγουρα έχει τα δικά της ζητήματα και σίγουρα είναι μια κοπέλα η οποία πολύ καλά κάνει να κάνει ίδια ψυχοθεραπεία. Όμως, αυτή η σχέση που είχες μαζί της, όπως και να ήταν αυτή η σχέση, λειτουργήσε με κάποιο τρόπο θεραπευτικά προς εσένα και σε κράτησε αρκετά. Άρα δεν θέλω να χάνεις την ελπίδα σου ή το ότι μπορείς να αγαπήσεις πραγματικά και να αγαπηθείς πραγματικά. Αν βάλεις μπροστά και πρώτα την ψυχοθεραπεία σου, τότε θα δεις μεγάλη πρόοδο και στην ερωτική σου ζωή. Αυτά ήταν. Σίγουρα έχω πάρα πολλά άλλα να πω, αλλά θα τα πεις στη θεραπεία σου αυτά. Με αγάπη.